Καλά. Γιατί δεν υπάρχει άλλος από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Δεν θα κάνω πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημερινή μέρα έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και αυτό που τονίζουμε εδώ και καιρό, ότι πλέον έχουμε δυνατότητα να αποφασίζουμε μόνοι μας τις πολιτικές που θέλουμε να ακολουθήσουμε, αποκτά πρακτική υπόσταση. Η Βουλή ψηφίζει την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις, ένα μέτρο που επιβλήθηκε εκβιαστικά στη χώρα μας το 2017 από το Διεθνές Χρηματικό Ταμείο, ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τι έλεγε τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους της, ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα κατορθώσει να έχει πλεόνασμα. Το Ταμείο διαψεύτηκε σε όλα, όπως άλλωστε συνέβη με τα περισσότερα από όσα έχει πει από την αρχή της ελληνικής κρίσης. Η οικονομία διανύει φέτος την τρίτη συνεχόμενη χρονιά με πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό. Ήδη τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, από το Γενάρη μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης είναι 6,68 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα κατά 500 εκατομμύρια από το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Ο ΕΦΚΑ είναι επίσης πλεονασματικός, κάτι που ενισχύεται και από τη μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, τα αρνητικά σενάρια για την ελληνική οικονομία δεν τα υποστήριζε μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2017. Στην καταστροφολογία επένδυαν και διάφοροι εγχώριοι εκφραστές του. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν θα καταφέρουμε να βγούμε από το πρόγραμμα, μετά ότι θα έρθει ο κόφτης, στη συνέχεια ότι δεν θα τα αποφύγουμε την περικοπή στις συντάξεις, την ίδια στιγμή που δεν φαινόταν να στηρίζουν και ιδιαίτερα την προσπάθεια της κυβέρνησης σε αυτό το στόχο, το αντίθετο μάλιστα. Θα αναφερθώ και εγώ, όπως αναφέρθηκαν και προηγούμενοι, στον κύριο Χατζηδάκη. Είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς την αποστροφή του κυρίου Χατζηδάκη εδώ στη Βουλή, απευθυνόμενο στον Ευρωπαίο Επίτροπο Μοσκοβισή, όταν φανερά ενοχλημένος με την αισιόδοξη στάση του κυρίου Μοσκοβισή, όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε και πριν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για την ελληνική οικονομία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το ρώτησε τι θα γίνει τελικά με τις συντάξεις, δήθεν για να προετοιμαστεί η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της. Από το ύφος ακριβώς της ερώτησης φάνηκε ότι το αισιόδοξο κλίμα που υπήρχε από την πλευρά των Ευρωπαίων και του Ευρωπαίου Αξιωματούχου μάλλον χαλούσε τα μικροκομματικά σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν δέχονταν ερωτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν θα προσπαθούσαν εκείνοι να μην εφαρμόσουν τις περικοπές της συντάξης, η γραμμή τους ήταν ότι δυστυχώς όχι, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι οι περικοπές, ας το αποδεχτούμε. Εδώ φαίνεται η διαφορά μας. Εμείς αξιοποιούμε τη θετική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και το δημοσιονομικό χώρο που καταφέραμε με τον κόπο του λαού να δημιουργήσουμε για να επιστρέψουμε το όφελος σε εκείνον. Και ακριβώς αυτές οι θετικές μας επιδόσεις, η πραγματικότητα δηλαδή, ήταν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη μάχη για να μην κοπούν οι συντάξεις. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία απλά δέχεται την κατάσταση ή απλά συντάσσεται με τη φιλοσοφία του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Όταν, για παράδειγμα, οραματίζεται μια κοινωνική ασφάλιση παραδομένη στα ιδιωτικά συμφέροντα, τότε είναι λογικό το δημόσιο σύστημα να περνά σε δεύτερη μοίρα. Μόλις πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη ότι οι νέοι στη χώρα συχνά επιλέγουν να εργάζονται χωρίς ασφάλιση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αναφέρθηκε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο εδώ πέρα σε κάποια ζητήματα που στην ευαισθησία της κυρίας Αραμπατζή για το ακατάσχετο των επιδοτήσεων. Από πότε δίνονται οι επιδοτήσεις τον τελευταίο χρόνο, μήπως και δεν το ξέρουμε, γιατί δεν τις έχετε κάνει ακατάσχετες τόσα χρόνια, γιατί το ζητάτε από εμάς αυτή τη στιγμή. Τώρα το θυμηθήκατε. Όσον αφορά τη φορολόγησή μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
καθιέρωσε νομοθετικά το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις του Β' πυλώνα και μέχρι τις 12.000 για το πρασίνισμα και τις συνδεδεμένες. Επαναφέραμε το αφορολόγητο στους αγρότες, το οποίο καταργήσατε το 2013 και καταργήσαμε για τους συνεταιρισμένους αγρότες και το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο και αυτό εσείς επιβάλλατε. Θα αναφερθώ λίγο και σε κάποια ζητήματα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχω ήδη αναφερθεί αρκετές φορές και στις επιτροπές και στις διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τους πολίτες με αναπηρία. Πρώτον, ο συντελεστής ΦΠΑ μεταφέρεται από το 13% στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα ηλεκτρονικά μπαστούνια και τις γραφομηχανές Braille. Και δεύτερο, εξορθολογίζουμε το ισχύον πλαίσιο από το οποίο ένα αναπηρικό όχημα δύναται να αγοραστεί χωρίς καταβολή τέλους ταξινόμησης, διορθώνοντας ορισμένες στρεβλώσεις που υπήρχαν. Εδώ είναι και για τα αναπηρικά οχήματα και για τα οχήματα των πολυτέκνων, γενικά για ό,τι υπάρχει ατέλεια. Δεν το αφήνουμε στο μέλλον, αναφέρθηκε από τον κύριο Μοιρά, ότι το αφήσαμε κάπως γενικά, ότι θα δούμε για τα μαξίδια. Επεξεργαζόμαστε γενικότερα ό,τι αφορά θέματα αμαία φορολογικά. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Κάντε λίγο υπομονή. Από εκεί και πέρα, επειδή θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στην τροπολογία του κυρίου Κατσίκη. Είναι στη θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτι αντίστοιχο, όχι όμως οριζόντια. Το βλέπουμε με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Το σημερινό σχέδιο νόμου περιείχε ακόμη και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις που αξίζει να αναφερθούν. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων για τα έγκαμα ζευγάρια και όσους είναι σε σύμφωνο συμβίωσης. Περιορίζεται η γραφειοκρατία, έχουμε τον εξυγχρονισμό της διοίκησης, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να τακτοποιεί υποχρεώσεις προς την εφορία ηλεκτρονικά, όπως είναι ο φόρος δωρεάς, χρηματικής δωρεάς, κάποια πρόστιμα πολεοδομίας, τροχέας κτλ., χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί και να μπαίνει σε μια διαδικασία που επιβαρύνει και τον ίδιο και τη διοίκηση. Ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή του, μπορεί να τα ρυθμίζει. Διευκολύνουμε επίσης τις διαδικασίες μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς δίνουμε τη δυνατότητα σε περιπτώσεις που ο οικοπεδούχος μαζί με εργολάβο προβαίνουν σε πώληση ακινήτου, η υποχρέωση για την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας να υπάρχει για τον εργολάβο και όχι για τον οικοπεδούχο, που ήταν μέχρι σήμερα. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καθώς καθιερώνουμε σαν υποχρεωτική για τα μεταφορικά μέσα καυσίμων την ηλεκτρονική σφράγισή τους, προκειμένου η διοίκηση να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τη διακίνηση καυσίμου και να εντοπίζει φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου. Η ρύθμιση αυτή έρχεται βέβαια να συμπληρώσει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, στις οποίες προχωρήσαμε το τελευταίο διάστημα, με στόχο την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων και της φοροδιαφυγής. Πρώτον, εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα παραστατικά των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμιακής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν. Η διασταύρωση των δεδομένων είναι βέβαια πολύ σημαντική, ώστε η φορολογική αρχή να ανοιχνεύει περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας. Δεύτερον, εκδώσαμε απόφαση που θέτει σε λειτουργία κέντρο λήψης ηλεκτρονικών σημάτων, κοινώς GPS, για την παρακολούθηση των βιτιοφόρων οχημάτων. Τα στοιχεία από το σύστημα θα αποστέλλονται στην ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ, καθώς και άλλες υπηρεσίες με ελεγκτικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα τα επεξεργάζονται και θα προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ήδη είναι σε πιλωτική εφαρμογή. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον πλήρη έλεγχο της διακίνησης καυσίμου και την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής. Συνεχίζοντας, για το παρόν νομοσχέδιο δίνουμε με συγκεκριμένη διάταξη ένα φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις, καθώς εισάγουμε την εξαίρεση από το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου για πράξεις αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
ένα μέτρο καθαρά αναπτυξιακό. Παραχωρούμε επίσης μια σειρά από ακίνητα του Δημοσίου, πρώην Ειρηνοδικεία, που έμειναν κενά στους Δήμους, που βρίσκονται για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Και ορισμένα τέτοια ακίνητα παραχωρούνται και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δημοσίου. Δεν μπορώ βέβαια να μην αναφερθώ και σε κάποιες σημαντικές τροπολογίες που ήρθαν σήμερα στη Βουλή και κάνουν πράξη άλλες δύο δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται φυσικά για το μέτρο επιδότηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 25 ετών, που σήμερα θα γίνει πλέον νόμος, αλλά και την διασφάλιση 3.257 μόνιμων θέσεων στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπως επίσης στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, με τροπολογία που φέραμε σαν Υπουργείο Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπολίτευση, αντί να στηρίζει όλες αυτές τις θετικές παρεμβάσεις, τις οποίες μάλιστα ψηφίζει στη Βουλή, μία προς μία, μιλά για παροχολογία. Αλήθεια, τι από όλα αυτά είναι παροχολογία? Τι από όλα αυτά που νομοθετούνται αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να γίνει? Η επιδότηση των εισφορών των νέων ανθρώπων, η ενίσχυση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, η μείωση του ένφια, ή μήπως είναι παροχολογία η διανομή του κοινωνικού μερίσματος ή το επίδομα θέρμανσης? Δεν είναι αυτά μέτρα που ανακοφίζουν τον κόσμο, που αφαιρούν βάρη που φορτώθηκε την περίοδο των μνημονίων και που δίνουν παράλληλα όθηση στην οικονομία? Και βέβαια όλα αυτά βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα. Η αλήθεια βέβαια είναι πως η αντιπολίτευση ονομάζει παροχολογία όλα αυτά γιατί δεν θέλει τίποτα θετικό να περάσει στην κοινωνία, γιατί ποντάρει ακόμη και σήμερα στο αφήγημα της καταστροφής. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικότερα στην επικείμενη συνεδρία της Ολομέλειας για τον προϋπολογισμό. Εμείς απλά εφαρμόζουμε, κλείνω κυρία Πρόεδρε, εμείς απλά συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μία πολιτική με στόχο να αφήσουμε την περίοδο των μνημονίων οριστικά πίσω μας και να προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη που θα χτιστεί πάνω στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σταδιακά, αλλά σταθερά και προχωράμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο.